Είσαι γόνος μιας οικογένειας που έβαλε, δεν θα πω ένα λιθαράκι, θεμέλια στον τουρισμό της Μυκόνου. Μια παράδοση δεκαετιών. Ακριβώς. Είμαι γόνος μιας οικογένειας από παππού και πατέρα που ήταν πολύ πρωτοποριακοί στο κομμάτι αυτό. Ο παππούς μου εργολάβος, ο πατέρας μου πολιτικός μηχανικός, με καταγωγή από το νησί των Ανέμων, και κάποια στιγμή στην πολύ καλή πορεία την επαγγελματική τους αποφασίσανε να αγοράσουν γη στο νησί και να κάνουν μια ξενοδοχειακή μονάδα. Πριν πόσα χρόνια αυτό, περίπου? Αυτό το αποφάσισαν το 1957, που ήρθανε και κάνανε ένα γύρο στο νησί και ο παππούς νέο παιδί, ο μπαμπάς μου μικρό αγόρι, ήρθανε και κάνανε ένα γύρο και φτάσανε στον Καλαφάτι. Πήγανε στο απέναντι κομμάτι, στο Δήμαστο, που ήταν οι ψαράδες τότε, ψαροχώροι, Καλαφάτης που βγαίνει από το ρήμα Καλαφατίζω. Πήγανε στο σημείο αυτό, όπου είναι και το Δήμαστο, αν έχετε ακουστά, το Δήμαστο της Αφροδίτης, από εκεί έβγαλαν και το όνομα Αφροδίτη, και βλέποντας απέναντι αποφάσισαν να πάρουν τη γη ακριβώς απέναντι από το Δήμαστο και να κάνουν μια ξενοδοχειακή μονάδα μόνοι τους. Αγόρασαν τη γη το 57 και σιγά σιγά, αφού αναπτύσσονταν και εξελίσσονταν πάρα πολύ στην Αθήνα, έχουν κάνει δυο τους 350 κτίρια σε όλη την Αθήνα. Είχαν κάνει, συγγνώμη, γιατί ο παππούς έχει φύγει, αλλά τον μπαμπά μόλις τον έχω χάσει και είναι πολύ πρόσφατο και δύσκολο όλο αυτό. Είχαν κάνει στην Αθήνα αυτά τα κτίρια. Ξεκίνησαν εδώ το 64 να χτίζεται η ξενοδοχειακή μονάδα και το 67 λειτουργήσε η μονάδα, 31 Μαρτίου του 67. Οπότε η μονάδα αυτή είναι 52 στα 53 χρόνια λειτουργίας. Να ρωτήσω το εξής. Άρα και εσύ ως μικρό κοριτσάκι έχεις μνήμες από μια άλλη Μύκονο. Εντελώς. Και είμαστε και στον Καλαφάτι, που είναι ένα πιο ήσυχο μέρος, έτσι. Εντελώς. Πώς ήταν εδώ τότε? Πώς ήταν εδώ τότε, ενώ θα σας πω ότι ερχόμασταν με ελικόπτερο στη Μύκονο και είχαμε τους ανθρώπους εδώ, πολύ κόσμο που ήταν τους χειμώνες ως φύλακες, γιατί έχουμε και άλλη γη όπου έχουμε φάρμες με ζώα, καταναλώνουμε ως παραγωγή δικά μας κρέατα. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι συντονιζόντουσαν από τότε εδώ στον Καλαφάτι και ερχόντουσαν να μας πάρουν με τζιπ της εποχής Volvo, θορυκτά ολόκληρα, και για να φτάσουμε από το αεροδρόμιο στον Καλαφάτι κάναμε 2 και 2,5 ώρες, γιατί υπήρχαν παιδιά νεαρά, αγόρια, ήταν σκαρφαλωμένα στο τζιπ και κατεβαίνανε για να μετακινήσουν, πιστέψτε με, κοτρώνες και να μπορέσουμε να διασχίσουμε το δρόμο. Και από το αεροδρόμιο εδώ κάναμε 2-2,5 ώρες. Εσύ όμως τώρα πια έχεις και μία, αν θέλεις, ένα προσωπικό στοίχημα, μια στροφή και στον πολιτισμό, έτσι. Ακριβώς. Πώς και αυτό, και να το οριοθετήσουμε λίγο. Τι ακριβώς, ποιο είναι το όραμά σου? Το όραμά μου. Το όραμά μου, επιτρέψτε με, αρχικά είναι να ανακαινήσω τη μονάδα αυτή, γιατί είμαι και εγώ αρχιτέκτονο-μηχανικός, να ανακαινιστεί σεβόμενη πάντα την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική την οποία έχει η μονάδα αυτή, τα κτίρια τα οποία έχει, γιατί η μονάδα αυτή πλέον δεν χτίζεται, είναι όλη αιγιαλός, και από τα 7 κτίσματα που έχει μπορεί να, αν ξεκίναγε κάποιος τώρα, θα μπορούσε να υπάρχει μόνο το τελευταίο των 14 δωματίων, που είναι τα νηφικά μας δωμάτια. Οπότε αρχικός μου στόχος και όνειρο είναι να ανακαινιστεί η μονάδα αυτή όπως της αξίζει, γιατί έχει περάσει δεκαετίες πολύ μεγάλης. Έχουν περάσει από εδώ και κλειδίς, έχουν περάσει από εδώ μεγιστάνες. Έχει περάσει ο Νάσης, έχει περάσει η Κάλλας, έχει περάσει η Μπριζίτ Μπαρτό, έχουν περάσει δικοί μας ανεπανάληπτοι ηθοποιοί, Λαμπέτη, πολύ δυνατοί άνθρωποι,
πολύ 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 πολιτική, με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή που ήταν και φίλος οικογένειας, τον αείμνηστο Μπαμπά Μητσοτάκη, η κυρία Ντόρα, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, mm-hmm. πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν φίλοι και του παππού και, της, και του πατέρα μου και είναι φίλοι όλοι. Πολύ ωραία. Εδώ πια. Και ο πολιτισμός τώρα πώς έρχεται? Ο πολιτισμός, έχοντας τελειώσει αρχιτεκτονική, που είναι ένα κομμάτι που αγαπώ πολύ, αγαπώ πολύ την τέχνη, αγαπώ πολύ τη ζωγραφική, την κριτική, και έχοντας ο σύζυγό μου τον Αντώνη Τσουμάκη, ο οποίος είναι μουσικός κλασικός και τζαζίστας, και αγαπώντας πολύ και εκείνος τις τέχνες και έχοντας κάνει και ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό, αποφασίσαμε με τη βοήθεια της Κέλλης να μπούμε στο κομμάτι αυτό. Είχαμε γνωρίσει την Κέλλη πριν λίγα χρόνια που έκανε μία πρώτη προσπάθεια στο ξενοδοχείο Λιτό, και από εκεί πήραμε την ιδέα μαζί με την Κέλλη που μας βοήθησε πάρα πολύ, και την μεγάλη αγάπη του Αντώνη στο να το παροτρύνουμε και να το προχωρήσουμε αυτό όσο δυνατόν περισσότερο. Έχοντας και το χώρο του Blue, που είναι το τρίτο μας παιδί, είναι ένας χώρος που αγαπάμε πάρα πολύ και εγώ και ο Αντώνης, και είπαμε όλο αυτό να το παντρέψουμε και να κάνουμε κάτι πολύ δυνατό. Από την άλλη, έχοντας και το χώρο της γκαλερί, ο οποίος ανακαινίστηκε, είναι ένας σκοτεινός χώρος με πολύ ωραία ενέργεια, πήραμε αυτή την απόφαση και είπαμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα και τη δοκιμή, να το ξεκινήσουμε ως πρωτοπόροι και εμείς, οι δυο μας, και να δούμε μέχρι πού μπορούμε να το φτάσουμε. Θεωρώ ότι κάθε αρχή και δύσκολη, κάθε ξεκίνημα έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του, αλλά ο κόσμος ο οποίος θα είναι κοντά μας θα μας βοηθήσει στο να το εξελίξουμε έως εκεί που εμείς ονειρευόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα ειλικρινά. Και εγώ. Να είσαι καλά. Και εγώ.